Καλησπέρα σας. Δεν το προλάβαινα να το διευθύνω τίποτα. Ούτε το μισό άκουσε, ούτε... Καλή χρονιά. Τι καλή χρονιά. Πρώτη αγωνιστική του 2024. Γύρος 11. Λοστρόμος. Τα παιδιά με τα κόκκινα που έχουν την πρώτη επίθεση. Ας το έξανα να πήραν και το επιθετικό rebound. Γιατί έτσι μπορούν και θα στροφήσουν κιόλας. Αμπάθος το έβαλε νομίζω το καλάθι. Γιατί δεν προλαβαίνω τώρα να συντονιστώ. Πρέπει τώρα να τα βρω όλα, να σας τα πω. Έχουμε και θερμή κερκίδα. Υλοστρόμος θα κάνουμε το κλέψιμο. Ο Στελιόπουλος έκανε το λάθος για τους τρόνους σκουάτ. Αλλά θα το διορθώσει. Μπλοκ από τον Νταντινάκη. Λοιπόν, Νταντινάκης, Μπαζούλας, Αμπάτης, Τηγάνης και Κυπρέος που βρήκε ωραία τον Αμπάτη για αυτός τον ανάποδο λέει αύριο μπορεί. Απ' την άλλη έχουμε Φραβέλο, Κουνή, Παρτοφάουλ, Στεριόπουλο, Χόκια και ποιος. Κάθε ψηλός εκεί, ο Κουφόπουλος. Λοστρόμος βρίσκονται στη βάση του πίνακα. Έχουνε μόλις μία νίκη. Μια αγώνες όμως. Τον σκουάντ βρίσκονται στην 7η θέση με 4-5. Άρα κάνει το ρεπό τους, είναι ο 10ος αγώνας των δύο ομάδων. Βάσει του βαθμολογικού πίνακα οι Τούρκοι τα παιδιά με τα μπλε είναι φαβόροι. Να δούμε αν θα το επιβεβαιώσουμε μέσα στο γήπεδο. Πιτσούνης. Τέλος των 24ων. Δεν μιλάει ο Πάγκος. Οι μέσα δεν βλέπουνε. Καλύτερο ξεκίνημα η Λοστρόμος. Σωστή ο Πιτσούνης. Τι γάνει τη μαζεύση. Αστόχησε ο Αμπάτης. Τι έχουμε. Φάουλ. Ντάντι λέει. Τι baby, Νταντινάκης, Ντάντι λέει. Φανέλα. Πάμε. Πίεσε. Χοκκίς. Τι κεντρό έπαιξε με τον Κουφόπουλο, αστόχησε ο Κουφόπουλος. Μάζεψε ο Κυπρέος. Και Μπαζούλας. Μέσα. Πιτσούνης αστοχή, επιθετικό rebound και καλά θα το Φραβέλο. Mm-hmm.
Να την άκησα στο χιβάλι, γιατί ο Κυπέλλος θα το πάρει. Και μία από τον Κυπέλλο από τον Κυπρέο και καλάθι. Πάρτι κάτω από τα καλάθια κάνουν Νταντινάκη και Κυπρέος. Άστοχο κεφάλι ο Πιτσούμης. Νέο καλάθι από τη Γάνη. 4-13. Το χούνι του σκουάτ. Τηγάνης για τον Νταντινάκη. Αυτό έχει σε Τηγάνης Κυπρέος. Ζάμπολ. Νταντινάκης βγήκε και πέρασε στο παρκέ ο Παναγιωτόπουλος. Κυψούνι για τρεις, όχι, Κυπρέος μαζεύει. Λέβει ο Χόγκια. Λάθος όμως και πάλι από Χόγκια έκλειψε ο Μπαζούλα. Ζαρδέλος εδώ στον Πιτσούνι στον εμβλιασμό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 6-13. Κάπου σχεδόν 7 λεπτά αγώνα. Λάθος από τους Λοστρόμους και αλλαγή. Μπαζούλας έξω, Νικολακόπουλος μέσα. Μ' αρέσει το επίθετο που πάρει τις αναμνήσεις από έναν δημοσιογράφο. Πάμε να έκανε ο Παναγιωτόπουλος. Είχα να δώσουνε. Κιτσούνης. Θα σου κάνει από την βολή, αστοχή. Τι γάνει στο rebound. Όχι, δεν έχω κάνει το χατήρι του Νικολακόπουλου μπάλα, αλλά ο Κυπρέος είναι εκεί να ανανεώσει την επίθεση. Δεύτερο λοιπόν φάουλ του Βραδέλου. Από κοντά Κυπρέος. Λάθος ο Χόγκιας, Κυπρέος έκλεψε. Παναγιωτόπουλος, Αμπάτης, οπα. Αυτό εκεί, ο Κολακόπουλος μαζεύει. Ωραίος εμβλιασμός, τι γάνει στο καλάθι. Βραδέλος αυτό εκεί, Κυπρέος.
Τσούνης έκανε το φόλ. Σώζει την κατοχή ο Μάριος. Ο Κολακόπουλος για τρεις. Όχι, αλλά ο Κυπρέος είναι για ανέβδες και όλοι πάνω τα στοχή. Ο Κυπόπουλος μάζεψε. Και πάλι άσχετη του σπάντ. Αμπάτης. Πήρε το σπάντ. Ο Λακόπουλος. Παραλίγο να κάνει βήματα, δεν τα κάνει τελικά. Βεβαίως πρέπει να βιαστεί και να στάρει. Αστοχή, ήταν και τεσσάρα. Αρέσει τα λιώσω από φόβιο και μπάρι. Το rebound. Μία κανονική για τους Toon Squad και μία γρήγορη για Λος Τρόμος. Φιτσούνης για τρεις μπαίνει και βγαίνει. Ο Λαγόπουλος. Το Κυπρέο δεν θα σκοράρει. Όχι. Δεν θα το βάλει τον μπάζερ ο Μπιτσούνης. 6-17. Πολύ καλύτερη Λιλοστρόμος σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, μαζί και πάλι για το δεύτερο δεκάλεπτο. Και για να κόπλος έχει περάσει το πασκέ. Και ο Ξουρίς για τον τρόμο στο Γιανακόπουλο στο στοιχείο, ξουρίσμα της δεύτερης το rebound. Δεν ήθελε να ανοίξει ο χρόνος βέβαια, για να κόπουλος και πάλι. Απ' την άλλη, πόδι, τώρα να ανοίξει. Ο Σαγώνας με το 22 και ο Λιόντος με το 6 έχουν περάσει. Φοβερός αριθμός από τον Γιανακόπουλο, αστόχησε. Τη Γάνης από κοντά στο χείο αυτός. Ωραίο play. Αυτό είναι ο Βραδέλος όμως. Τηγάνης από κοντά. Φιτσούνης για τρεις. Το πρώτο τρίποντο για τους Toon Squad, οι οποίοι ακόμα είναι χαμηλά, είναι μόλις στους 9 πόντους. 9-19. Γιανακόπουλος, ωραία, θα τελειώσει τη φάση. Δεν βρήκε καμία αντίσταση από τον Χόκια. Φιτσούνης κι άλλο, αυτή τη φορά δεν θα μπει. Κολακόπουλος. Αλλά λίγο το λάθος. Γιαννινάκης θα το κάνει αυτός. Αυτό είναι ο αγώνας, μάλιστα ο Νταντινάκης. Βιάζονται για να κόβουν, θα κάνει νέο λάθος. Πιτσούνης αυτό έχισε.
Σιγάνης μάζεψε και Νικολακόπουλος. Φάουλ ο Πιτσούνης, δεύτερο φάουλ, κακό φάουλ. Λάθος ο Τιγάνης, πολλά λάθος. Ήθελα και το είπα, κι άλλο λάθος. Νικολακόπουλος στους δώσεις διακρίσεις, Γιαννακόπουλος σε θετικό rebound, βήματα. Από τη βολή θα το βάλει αυτό. Έχει πάρει σχεδόν το... Δεν θα πω πως αυτό. Έχει πάρει μεγάλο αριθμό πεπιθέσεων της ομάδας. Ωπα! Θα την άκησε κατευθέντα. Δεν ξάχνωσε και εμένα. Αυτό έχισε... Το όριο περάσαν το κέντρο, η Toon Squad με τον Χόκια να αργεί. Ωραία άμυνα, ρεξοξουρίς, αλλά καλύτερη επίθεση ο Κουφόπουλος για το 13-21 και το time out των Λοστρόμος. Το time out ολοκληρώθηκε, είμαστε και πάλι μαζί. Νικολακόπουλος θα το πάρει την μπάλα. Κουτσούνι, άλλο ένα, άστοχο, Τιγάνι στο rebound. Αλλά Νταντινάκης εκεί για να πετάξει την παράσταση χέρια του Γιαννακόπουλου. Ανανεώσει άλλη μια επίθεση. Δεν την έκανε καλά ο ίδιος, αλλά πήρε ο ίδιος τον rebound. Και το φάουλ και δύο φορές. Θα παρέμεινε. Καλά κεφάλαιο έχουμε, ναι, από τον Κουφόπουλο. Πολύ μέσα. Ο
Βλακόπουλος αστόχησε. Καλό νοκάουτ από τον Γιώργο, αλλά έκανε λάθος ο Κουφόπουλος. Έκλεψε ο Κυπρέος, Τηγάνης γυρνάει και φτωχή. 16-26 σταθερά στο συν 10 σταθερά. Παίζει διαφορά, αλλά στους, εκεί, στους 10 πόντους. 11, 8, 10, 9. Ο Στρόμος έχουν βαλθεί να πάρουν τη δεύτερη νίκη τους. Ο Χραβέλος, ο Κιωκοφόπουλος, συγγνώμη, μετά το δευτερικό rebound θα κάνει το 18-26. Γιανακόπουλος δεν θα μπει. Κιωκοφόπουλος, το rebound κατεβάζει την μπάλα. Coast to coast, αλλά στο χι. Νταδινάκης. Τρίτο φάουλ ο Πιτσούνης. Ο Πιτσούνης έκανε ένα κακό φάουλ για τον ίδιο βασικά. Ήταν το τρίτο και χωρίς ουσία εκεί πέρα. Είναι και φύγει το χέρι του αντιπάλου. Κυπρέος, ωραία, παίξαν την πάση. Βαζούλας μόλις βγήκε εδώ στην ασίστ. 18-28. Κουτσούνι θα στέλξε. Βαζούλας έκανε την μπάλα εκτός. Βάζουνας τελικά ο Κουφόπουλος. Ωραία ο Τηγάνης και αυτό. Και Γιανακόπουλος τον βρήκε με στην ρακέτα. Από κοντά θα βάλει άλλους δύο πόντους. Η Τσούνης για να απαντήσει. Να προσπάσω την Καντινάκη, την Ερωσαφάκη στα πόδια του Κυπρίου. Νταντινάκης έξω, Σαντορινέος μέσα. Τσούνης για τρεις, όχι, Κυπρέος το rebound. Δεν μπορεί να παίξει άμυνα, ο Κυπρέος θα καταλαβαίνει. Λάθος, όχι, δεν το έκανε το λάθος στο Διόπουλος. Πιτσούνης μάζεσε την μπάλα και βάλει το καλάφι. Ο Γιανακόπουλος δεν ήταν έτοιμος. Τηγάνης θα δεχτεί τον μπλοκ τώρα από τον Κουφόπουλο. Καλά βήματα. Thank you.
Ιακούπουλος. Ωραία, με το δεξί. Για το 22-34, ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Δύο βολές λοιπόν για τον Πιτσούνη. Δεν θα την πάνε τη μία, δύο, 23-34. Ένα λεπτό. Γρήγορη επίθεση έκανε ο Μπαζούλας. Αστόχησε Πιτσούνης. Πάλι δύο βολές. Δύο στις δύο τώρα. 25-34. Γιανακόπουλος αστόχησε. Ουκόπουλος. Νέες βολές, πολύ κακά τα φάουλα τελευταία. Έχουν στείλει σε τρία σετ βολών τον Πιτσούνη, ο οποίος έχει βάλει 4-6. Κυπρέος, φάουλ από τον Κουφόπουλο. Γιανακόπουλος, στοχή. Καθήκον εξωτερικών 26-34. Οι Λοστρόμος έχουν το προβάδισμα. Και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πιτσούνης. Για τους... μέσα και αυτό για τους Toon Squad, οι οποίοι με 7 σερί πόντους. Καλά, δεν είναι μόνο 7, θεωρώ. Ο Πιτσούνης αυτή τη στιγμή έχει τους 18 από τους 29. Γιαντινάκης πολύ κακό, Χόντιας τώρα. Άλλους 7 έχει ο Κουφόπουλος και άλλους 4 ο Φραβέλος. Απ' την άλλη ο Τηγάνης έχει 16 πόντους, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες. Για 3. Ο Αμπάτης θα στοίξε. Ωραία στον Κουφόπουλο αυτό στο καλάθι.
Και ακόμα πιο κοντά. Στους 3 η διαφορά. Μπλοκ του Χόκια πάνω στον Πηγάνη, αλλά πήραν το επιθετικό rebound. Μπαζούνας δεν πρόλαβε τον χρόνο. Για τρεις ο Πιτσούνης αυτό στον Νταντινάκη. Φάουλ ο Πιτσούνης. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τους Stone Squad που έχει βάλει 18 από το 31. Μπαζούλας, μπούμα. 31-37. Κουφόπουλος κάτος και αυτός διψήφιος. 33-37. 11 από τον Κουφόπουλο. Πάτησε αυτή τη φορά, χτυπάει τα 6.75. 33-40 με 2 σερί τρίποντα. Στο πιο πιτσούνις τι κάνεις. Αμπάτης, αυτό δεν θα μπει. Ραδέλος μαζεύει. Λάθος, Αμπάτης και Μπαζούλα. Πηγάνης. Τηγάνης, Μπαζούλας και Αμπάτης, 3 σερί τρίποντα. Η διαφορά θα φτάσει και πάλι τις 10 και πέσει στους 3. Βάλει ο Μπιτσούνης την πρώτη. Δύο στις δύο, στους 20. 35-43. Λάθος, Ραβέλο Σέτος. Έκλεψε, Μπιτσούνης με τον διασμό.
Μισούνης, ακόμα ένα. 38-43 και στους 5 κόβει στη μέση διαφορά. Για τους καθηγητές. Και έχουμε αλλαγή. Έξω ο Μπαζούλας, μέσα ο Νικολακόπουλος. Πιτσούνη συνεχίζει. Τι κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Από το χέρι πάρει. Γαντινάκης. Τι έχουμε, time out. Πιτσούνης αναγκάζει τον Τζος Ντρόμος σε time out. Ολοκληρώθηκε το time out. Φώκιας. Βαλαβάτης, όχι. Για τρεις αστοχή όμως ο Λιόντος. Ραδέλος ο Λιόντος και πάλι ο Λιόντος. Ουταφό. Του φόβλος θα πούν. Ραδέλος τώρα το Λιόντος και πάλι. Συγγνώμη. Πιτσούνης και αυτό μέσα τι κάνει ο τύπος σήμερα. Όχι ο Τιγάνης, Ραβέλος και νέος ευθυγιασμός. Όχι θα χάσει το εύκολο. Του φόβλος από την κόρυπα μου. Θα εύκολες. Βάλλον του φόβλου στην πολύ. 27 ο Πιτσούνης, 12 ο Κόπουλος. Από τους 43, 39 από τους 43 και 4 ο Χαβέλος. Αυτή τις έχω σκοράρει για τους τους πάντα. Λάβε κοντά. Αμπάτης όμως, ανάσα για τους δύο στρόμους. 43-45 μετά την ισοφάριση πριν το από την πολιτική Κόπουλου. Αστοχή συμβολή, αλλά ο Τιγάνης θα πάρει τον φυσικό rebound και ο Λιόντος θα του πάρει την μπάλα. Τσούνης για τον Κουφόπουλο. Σοκάρι.
Ωραία, γύρισε ο Τιγάνης για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τιγάνης ή Πιτσούνης. Τι λέτε, ποιος. Στο ηχείο του Φόβλος, Τραβέλος θα κάνει την μπάλα εκτός. Κυπρέος στη θέση του Αμπάτ. Νικολακόπουλος, Αντωνινέος. Παραλίγο το λάθος ο Τιγάνης. Λάθος ο Τιγάνης. Λάθος και ο Πιτσούνης. Κυπρέος Αντωνινέος, Σουρής για τρεις. Όχι. Χόλκιας. Πάρει και το τρίποντο, ναι! 46-47 στον πόντο. Κολακόπλος δεν απαντάει στο τρίποντο. Κουφόπλος και οι Τουρς πάντα έχουν ευκαιρία να περάσουν και μπροστά. Σχετικό φάουλ ο Λιόντος, ο οποίος για να κερδίσει χώρο απόθυσε τον αντιπαλό του. Σουρίς και Νικολακόπουλος. Σαντωνινέος. Κυπρέος. Μεγάλη πάσα στον Πιτσούνη. Καλάθι 48-47 ασίστο Κουφόπουλος. Και περάσαν μπροστά με σχεδόν με την εξωτερότητα. Υπάρχουν 10 δευτερόλεπτα. Τιγάνης. Όχι. 48-47. Άλλα 10 λεπτά να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του αγώνα. Ξεκινήσαμε την τέταρτη περίοδο. Νικολακόπουλος. Σουρίδιανακόπουλος. Και λάθος, έκλεψε ο Κουφόπουλος. Ο Κουφόπουλος και ο Πιτσούρης θα κάνουν όλα για τη σκουάδ. Και αυτό μέσα από τον Πιτσούνη έχει πάρει φωτιά. Έχει φέρει τούμπα το μάτς. Να δούμε αν θα δώσει και την νίκη στην ομάδα του. Για να Κόπλος, ωραία ασίστ. Δεν ήταν ασίστ τελικά, ήταν πάσα. Το ίδιο πριν μου βγήκε αφόρμητα, γιατί ο Γιανακόπουλος έχασε ένα πολύ... εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Να, έβαλε τώρα το δύσκολο. Έβαλε αυτό και έχασε το προηγούμενο. Αυτό ήταν από ότι πριν ήταν απελπιστικά μόνος θα το καλάθι και ίσως γι' αυτό και το χασε και ο ίδιος. 50-49 λοιπόν. Δεν μυθάνε λογικά. Αφού αντέξαν μέχρι εδώ ο Στρόμος. Τα όρια του φάουλου για να βγούμε τους. Πιτσούνης θα πάρει αυτήν την οδήγηση. Mind game θα
τον Γιαννακόπουλο πάνω στον Πιτσούνη. Βάλε 2-3 φορές τα χέρια πάνω στην μπάλα. Τον όθησε να παίξει αυτό το ένας εναντίον ενός και τον κέρδισε. Καθώς ο Πιτσούνης έκανε ένα airball. Κυκραίος κάτω, λέει, θα έχει όμως η πάσα του Πόπουλου για τον Πιτσούνη. Ο Πόπουλος πήρε το rebound, ήθελε να τρέξει μαζί με τον Πιτσούνη, αλλά ήταν πολύ δυνατή η πάσα του. Δεν την πρόλαβε ποτέ. Πάσα του Κυπρίου πέφτοντας, αλλά έχουν σφυρίξει ρε φάουλ. Το 1-2 θα λέγαμε με τον Ξουρί, του έδωσε την μπάλα, την ξαναπήρε μετά την πανεφορά απέξω και 50-51 υλός τρόπος και πάλι μπροστά. Φάουλ Κυπρέος. Τώρα έχει κλείσει όλη η άμυνα πάνω. Ένα δευτερόλεπτο λοιπόν. Λάθος λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Για να κόπουμε. Αυτό είσαι για να κόπουμε. Σου ρίσει μπαλά φυσικά εκτός. Λεπτά φέρνουμε στην τελευταία περίοδο. 50-51. Κόκκας. Κόκκουλος. Κουτσούνης. Για τρεις και αυτό μέσα. Και ο Τηγάνης κοπανιέται, γιατί ο Γιαννακόπουλος άφησε τον Κουτσούνη και έτρεξε σε έναν άλλο παιχνίδι. Νταντινάκης για τρεις. Λάθος ο Χόζιας επίσης ο Κυπρέος. Νικολακόπουλος και ο Κυπρέος. Κολακόπουλος για τρεις, κακό. Yeah!
άστοχος ήταν τον Κυπρέο Τζούνις στον Εφηβιασμό. Λιόντος δύο βολές. Time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε μετά το time out. Λιόντος για να γίνει ο πέμπτος παίχτης στον Τούν Σκουάτ. Το Φεράρι θα το καταφέρει. 54-51. Φάουλ ο Κυφόπουλος. Σουβής θα πάρει το τρίποντο, όχι. Το φάουλ τώρα ο Χόκιας. Αμπάτης, Πρέος. Με το δεξία στόχισε. Τραβέλος, Πιτσούνης και Χόκιας. Μέσα. Και αυτό μέσα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. 32. Δεν μπορεί να πατήσει ο Μπαζούλας. Κυπρίος όμως το δυσκόλι. Μπαμ. Καλά αυτό ο Κυπρίος. Τραβέλος λοιπόν στο Χόκια για να αρχίσει και βάλει ο αγώνας. 56-53, 4-20 μένουν για τη λήξη. Δέρμπι, δέρμπι το οποίο θα κρυφθεί στο Σουτσορό. Πιτσούλης είναι αυτός που έχει κάνει διαφορά, αν το βάλει και αυτό θα μας τρελάνει όλους. Όχι. Ξουρίς. Παραλίγο Ξουρίς και Αμπάτης να μπερδευτούν. Κυπρέος μέχρι μέσα, ναι! 56-55 στον πόντο και πάλι το μάτς. 4-4 πρώτη από τον Κυπρέο. Τέταρτο φάουλ για τον Κυπρέο. Μία δύο από το Χόκια. 57-55. Κυπρέος πήρε φόρα, μπήκε μέσα, το βάλε και αυτό. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Κυφόπουλος. 6 σερί πόντου του Κυπρέου.
πρέπει να παίξει και με 4 φάουλ τώρα, δεν πρέπει να παίξει καλιά. Τυράννη, αν σε πήρε έτσι, δεν έπρεπε καν να τον πλησιάσει. Έχετε πέντε μαζικά φάουλ. Υπάρχουν και τα φάουλ που δεν κατάνε και τα κάνει και το δύο αντίπαλο είναι έξυπνο. Μηδέν δύο. Μπαζούλα. Τώρα φάουλ ο Κόρκια. Ομαδικά λοιπόν και για τις δύο ομάδες όλα τα φάουλ βολές από εδώ και πέρα. Τιγάνι για τρεις. Ήταν δύσκολο να πει αυτό, καθώς ασχολείται πολύ με τους ρεφ. Πιτσούνις απ' την άλλη, 59-57. Αμπάτης για τρεις, όχι ούτε αυτό. Πιτσούνι στο rebound. Λιόντος. Πιτσούνι. Υπάρχει χρόνο, δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοια ένταση τώρα. Μέσα! 62-57. Ίσως ήταν το τρίποντο μαχαιριά στους συνοστρόμους. Ωραία όμως δημιουργία από τον Μπαζούλα για τον Κυπρέο. Κυπρέος κρατάει 8 η συνεχόμενη πόντη του τώρα. Από την 12 θα πήγε η περίοδο. Βλέψουμε από τη Δάνη. 62-61. Τι έγινε τώρα? Αλλαγή έχουμε. Νόμιζα time out. 62-61. 41 πόντους έχει ο Πιτσούνης και 4 φάουλ και 12-13 λεπτά. Αυτό! 44 παρακαλώ. Εξήντα 61, είπα το προηγούμενο μαχαιριά, αυτό κι αν ήταν. Απάτης απαντάει, τι ματσάρα βλέπουμε. 1-12. 65-64. Φραβέλος, όχι. Νταντινάκης μάζεψε. Μπαζούλας. Δεν μπορεί να στοχίσει. Ποιος στο rebound? Επιβάνης καλάθι και φάουλ. Εξήντα 65-66 και μία βολή για τον Τιγάνη. Πάμε ρε Νίκο. Τι ματσάρα βλέπουμε. Πού πας ρε Άγγελε, άσε, θα σου πεις τον άλλο. Όχι, όχι, όχι. Τι να πούμε, 44 πόντους, 6-8 βολές, 10-17 τρίποντα, 6-17 τρίποντα. Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
επιθετικά, γιατί όλα τα άλλα τα έχουν κάνει υψηλοί. Ο Κουφόπουλος, ας πούμε, το έχει βάλει άλλους 12, αλλά έχει πάρει και 16 rebound. Στα rebound βοηθάει και ο Φραδέλος με 9. Και απ' την άλλη ο Κυπρίος μπήκε με 8 πόντους στην τελευταία περίοδο και έχει ήδη 16. Άλλα 9 rebound. Τιγάνης δεν μπορεί να βάλει για την πόλη. Τιγάνης έχει μηδέν στις βολές. 25 πόντους όμως, με 10 στα 16 τρίποντα, 1-4 τρίποντα και 10 rebound. Double-double ο Τιγάνης. Όπως απ' την άλλη double-double έχει και ο Κουφόπουλος. Υψώνης τώρα θα το χάσει το τρίποντο. Τιγάνης μαζεύει. Πλεονέκτημα πλέον Ηλιοστρώμος. Είπα ότι ήταν μαχαιριά στα τρίποντα, αλλά ο Αμπάτης έβαλε το μοιραίο. Μάλλον για τους Ηλιοστρώμος. Μοιραίο για τους Φουσκουάν, τον Σκουάτ, ωραίο για τους Ηλιοστρώμος. Ο Τιγάνης πήρε και εκείνο το επιθετικό rebound. Έβαλε την ομάδα του μπροστά. Μπαζούλα στο 0, αστόχησε. Τι λήξη του χρόνου. Τελείωσε ο χρόνος. Έληξε το παιχνίδι, ούτε εγώ το πήρα χαμπάρι. Ένα δευτερόλεπτο έμεινε, η Toon Squad δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι. Ο Μπαζούλας αστόχησε, γιατί δεν του έκανε κανείς φάουλ. Δεν πήρε κανείς λοιπόν και τελείωσε ο χρόνος. Αυτά κυρίες και κύριοι, μετά τη ματσάρα που είδαμε, μας έβγαλε όλους το ξαφνικό. Οι Toon Squad ακόμα προσπαθούν να το συνειδητοποιήσουν εκεί. Κύριοι. Ο Πιτσούνης δεν θα πάει με τον Ρώσιλο αγώνα παρά τους 44 πόντους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.